Το Nocta Impact συνδυάζει 36 ανιχνευτές μετάλλων σε ένα και χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, επιτρέποντας μια μοναδική εμπειρία στους ανιχνευτές μετάλλων και εύκολο χειρισμό για νέους και έμπειρους χρήστες. Με πολλαπλές συχνότητες λειτουργίας και 12 ισχυρά προγράμματα αναζήτησης, αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα χρυσού της αγοράς. Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσετε μια παρουσίαση του μενού χειρισμού. Πατώντας τα βελάκια, επιλέγουμε εύκολα μία από τις 12 λειτουργίες αναζήτησης. Οι λειτουργίες αυτές είναι 2 παλμικά προγράμματα, λειτουργίες χωρίς κίνηση, όπως κάνει και ένας παλμικός ανιχνευτής με ηχητικό διαχωρισμό, στα-στα-ντε. Ερευνούμε χωρίς να κουνάμε το πινίο, ιδανικές για έρευνα σε περιορισμένο χώρο. Εντοπίζουμε το κέντρο του στόχου με ακρίβεια, χωρίς να κουνάμε το πινίο. 2 λειτουργίες για όλα τα μέταλλα, με ηχητικό διαχωρισμό, Gen-Gen-D. Πρώτη φορά η Nocta με το μοντέλο Impact δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διαχωρίζουν ηχητικά άχρηστα μέταλλα, όπως σίδερα, καρφιά, σύρματα, μπίδες, χωρίς έξτρα ρύθμιση. 8 λειτουργίες διαχωρισμού. Ο ανιχνευτής χρυσού υψηλής απόδοσης Impact της εταιρείας Nocta διαθέτει το καλύτερο διαχωρισμό μετάλλων ανάμεσα στους σύγχρονους ανιχνευτές μετάλλων, που επιτρέπει να απορρίπτουμε εύκολα τους ανεπιθύμητους στόχους με το πάτημα ενός κουμπιού. Τώρα ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιους στόχους να απορρίπτει και ποιους να εντοπίζει. Οι λειτουργίες διαχωρισμού είναι 2 ηχητικών τόνων, DI2, λειτουργία που ανιχνεύει και διαχωρίζει τα μέταλλα με 2 διαφορετικούς ηχητικούς τόνους. Παρέχει καλά αποτελέσματα, ειδικά σε καθαρά εδάφη χωρίς πολλούς άχρηστους στόχους. 3 ηχητικών τόνων, DI3, λειτουργία που ανιχνεύει και διαχωρίζει τα μέταλλα με 3 διαφορετικούς ηχητικούς τόνους, σχεδιασμένη για κυνήγι νομισμάτων. 4 ηχητικών τόνων, DI4, λειτουργία που ανιχνεύει και διαχωρίζει τα μέταλλα με 4 διαφορετικούς ηχητικούς τόνους, σχεδιασμένη για κυνήγι νομισμάτων σε κανονικά εδάφη. 99 ηχητικών τόνων, DI99, λειτουργία που ανιχνεύει και διαχωρίζει τα μέταλλα με 99 διαφορετικούς ηχητικούς τόνους. Τώρα το κάθε μέταλλο έχει το δικό του ήχο και ταυτότητα. Μεγάλο βάθος, DEP, λειτουργία διαχωρισμού όταν θέλουμε να ερευνήσουμε σε μέγιστο βάθος μεγάλους αλλά και μικρούς στόχους. Μπορεί να ανακαλύψει από μία καρφίτσα ως ένα καζάνι, αλλά και μεγαλύτερης επιφάνειας αντικείμενα σε μεγάλο βάθος. Αγώγιμο έδαφος, COG. Αυτή η ειδική λειτουργία του Impact έχει αναπτυχθεί για δύσκολα εδάφη, δηλαδή χρυσόπετρες και σιδηρόπετρες. Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή δεν θα ανταποκριθεί σε σιδηρούχους στόχους και θα κάνει ισορροπία εδάφους εύκολα σε όλους τους τύπους εδάφους. VLX1 και VLX2. Λειτουργίες διαχωρισμού 3 και 4 ηχητικών τόνων, ιδανικές για νομίσματα σε διαφορετικούς τύπους εδάφους με σταθερή λειτουργία χωρίς παρεμβολές. Πατώντας το πλήκτρο Select, μπαίνουμε μέσα στις επιλογές ρύθμισης του ανιχνευτή. Πρώτη επιλογή είναι το Gain, η ευαισθησία. Ευαισθησία είναι η ρύθμιση βάθους της συσκευής. Αυξάνοντας το Gain, αυξάνουμε και το βάθος εντοπισμού της συσκευής. Το εύρος ρυθμίσεων ευαισθησίας είναι 0,1 μέχρι 99 και έχει προκαθοριστεί για κάθε λειτουργία. Όλες οι λειτουργίες ξεκινούν από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορεί να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χειριστή. Η ρύθμιση ευαισθησίας ισχύει για την επιλεγμένη λειτουργία. Η τροποποιημένη ρύθμιση δεν επηρεάζει τη ρύθμιση ευαισθησίας του προγραμμάτων λειτουργίας. Χρησιμοποιείται επίσης για την εξάλληψη των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων περιβάλλοντος από το περιβάλλον και των σημάτων θορύβου που μεταδίδονται από τη γη. Στη συνέχεια έχουμε την επιλογή Disk διαχωρισμός. Disk είναι η ικανότητα της συσκευής να αγνοεί όλα τα μέταλλα κάτω από ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό στόχο. Το Impact διαθέτει το καλύτερο διαχωρισμό μετάλλων παγκοσμίως. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε το disk έως 30, η συσκευή δεν παράγει απόκριση ήχου για οποιοδήποτε μέταλλα με αναγνωριστικά μεταξύ 0-30. Διαθέτει άψογο διαχωρισμό μετάλλων και απορρίπτει με μεγάλη επιτυχία και ευκολία μικρούς σιδηρούχους στόχους που ταλαιπωρούν τους χειριστές, όπως καρφιά, σίδερα, σύρματα, βίδες και άλλα άχρηστα αντικείμενα. Επόμενη επιλογή είναι το Iron Volume, FEVOL, ένταση σιδήρου. Ρυθμίζει ή απενεργοποιεί την ένταση του χαμηλού τόνου σιδήρου. Μπορεί να προσαρμοστεί μεταξύ F0 μέχρι F5. Στη συνέχεια έχουμε την επιλογή Tracking, αυτόματη ρύθμιση εδάφους. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να απορρίπτετε με ευκολία πετρώματα και δύσκολα εδάφη. Όταν είναι ενεργή,
τιμή 01, ο ανιχνευτής παρακολουθεί αυτόματα το έδαφος και ρυθμίζεται μόνος του χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από το χειριστή. Παρακάτω είναι η επιλογή Bright, φωτεινότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε το επίπεδο φωτισμού της οθόνης ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Η ρύθμιση κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και σε 1 μέχρι σε 5. Στο επίπεδο 0, ο φωτισμός είναι απενεργοποιημένος. Όταν ρυθμίζεται μεταξύ 1 μέχρι 5, ανάβει μόνο για μικρό χρονικό διάστημα όταν ανιχνεύεται ένας στόχος ή κατά την πλοήγηση στο μενού και στη συνέχεια σβήνει. Σε επίπεδα σε 1 μέχρι σε 5, η οθόνη θα είναι συνεχώς αναμένη. Επόμενη επιλογή είναι η Vibrate, δόνηση. Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει προειδοποίηση στο χρήστη παράγοντας δόνηση όταν εντοπιστεί ένας στόχος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ή μαζί με την απόκριση ήχου. Όταν η απόκριση του ήχου είναι απενεργοποιημένη, όλες οι ανατροφοδοτήσεις παρέχονται στο χρήστη ως δόνηση μόνο κατά την ανίχνευση στόχου. Η επιλογή ένταση της δόνησης ρυθμίζεται στην περιοχή 0,0 μέχρι 0,5. Στη συνέχεια έχουμε την επιλογή Light, φακός LED. Είναι ο φακός που χρησιμοποιείται για το φωτισμό της περιοχής που σαρώνουμε κατά την ανίχνευση, τη νύχτα ή σε σκοτεινές περιοχές. Ο φακός LED δεν λειτουργεί όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Συνιστάται η ενεργοποίησή του μόνο όταν είναι απαραίτητο, αφού η λειτουργία του καταναλώνει επιπλέον ισχύ μπαταρίας. Παρακάτω είναι η επιλογή F-Shift, μετατόπιση συχνότητας. Χρησιμοποιείται για την εξάλληψη της ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που λαμβάνει η συσκευή από άλλο ανιχνευτή που λειτουργεί στην ίδια περιοχή συχνοτήτων ή από το περιβάλλον. Εάν λαμβάνεται πολύ θόρυβος κατά την ανύψωση του ποινίου αναζήτησης στον αέρα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Τέλος, έχουμε την επιλογή FD Save, εργοστασιακές ρυθμίσεις αποθήκευση. Με τη λειτουργία FD Save του Impact μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις μας ή να επαναφέρουμε στις εργοστασιακές προεπιλογές. Η λειτουργία SA αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις εκτός από την ισορροπία εδάφους, την παρακολούθηση και το φως. Η συσκευή ξεκινά στις αποθηκευμένες ρυθμίσεις που έχουμε επιλέξει, ακόμα και αν αφαιρέσουμε τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πατώντας το πλήκτρο Expert, μπαίνουμε μέσα στις προχωρημένες επιλογές ρύθμισης του ανιχνευτή. Πρώτη επιλογή είναι Notch Filter, φίλτρο εγκοπής. Επιλέγουμε εμείς ποια αναγνωριστικά στόχου ή μέταλλα θέλουμε να ανιχνεύει το Impact. Το φίλτρο Notch είναι η δυνατότητα της συσκευής να διαχωρίζει ένα ή περισσότερα αναγνωριστικά στόχου χωρίς να εκπέμπει ηχητική απόκριση για αυτά ή να δίνει διαφορετικό ήχο. Παρακάτω είναι η επιλογή Audio Tone, ήχος τόνου. Μας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τους ήχους απόκρισης και τον ήχο του Threshold σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας. Για κάθε ομάδα μετάλλων η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 150 Hz 15 και 700 Hz 70. Στη συνέχεια έχουμε την επιλογή Tone Break, διακοπή τόνου. Χρησιμοποιείται για την αλλαγή ηχητικού τόνου των στόχων στο εύρος Target ID. Οι προεπιλεγμένοι βαθμοί θορύβου στο Impact θα διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Tone Break για κάθε μεταλλική ομάδα Fe, Gold, Non-Fe, Non-Fe, μπορείτε να αλλάξετε το σημείο όπου ο χαμηλός τόνος αλλάζει στον υψηλότερο τόνο. Παρακάτω είναι η επιλογή iSAT, έξυπνη αυτόματη ρύθμιση ήχου Threshold, Intelligent Self-Adjusting Threshold. Η επιλογή iSAT στις γενικές λειτουργίες αναζήτησης Gen και Gen D. Το iSAT ρυθμίζει τη ταχύτητα που η συσκευή ανακτά το βουητό του Threshold και εξαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις των δύσκολων εδαφών. Η αύξηση του iSAT σε υψηλή ανοργανοποίηση θα επιτρέψει μια πιο σταθερή λειτουργία αποφεύγοντας ψευδή σήματα. Χρησιμοποιείται για την εξάλληψη ψευδών σημάτων που προκαλούνται από το έδαφος ή τις χρυσόπετρες κατά την αναζήτηση σε λειτουργίες διαχωρισμού. Το διαθέσιμο εύρος τιμών είναι μεταξύ 0,0 μέχρι 10. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή τιμή έχει οριστεί σε 1. Μπορείτε να αλλάξετε τη τιμή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά συν και μείον. Τέλος, έχουμε την επιλογή Frequency, συχνότητα. Είναι ο μοναδικός παγκοσμίως ανιχνευτής που διαθέτει τρεις ισχυρές καινοτόμες συχνότητες λειτουργίας στα 5 kHz, 14 kHz και 20 kHz.
μπορούμε να τις αλλάξουμε εύκολα στις ρυθμίσεις για να βρίσκουμε αντικείμενα όπως ένα ψήγμα φυσικού χρυσού επιφανειακά, χρησιμοποιώντας υψηλές συχνότητες, ή ένα θησαυρό σε μεγάλο βάθος, χρησιμοποιώντας τις χαμηλές συχνότητες. Καθ' όλη τη διάρκεια της αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα τιμή ισορροπίας εδάφους εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο Ground Balance, GB, το ποσοστό ανοργανωποίησης του εδάφους και το επίπεδο της μπαταρίας.